Χαμός στην Τουρκία. Βουλευτήνα δήλωσε πως είναι χριστιανή ορθόδοξη και δημιουργήθηκαν έντονες αντιδράσεις. Τη σημερινή καταπληκτική είδηση έφερε στη δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος Ünsal Ergel. Η βουλευτήνα Σμύρνης και εκπρόσωπος του Τουρκικού Λαϊκού Κόμματος της Αντιπολίτευσης, που είναι και δεύτερο κόμμα στην Τουρκική Βουλή, η Σελήν Σαγέ Μπόκε, βαπτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εν λόγω βουλευτήνα, σε συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο, ο οποίος την ρώτησε αν είναι χριστιανή, παραδέχτηκε πως έχει βαπτιστεί χριστιανή, και αυτό σε μια Ισλαμική Τουρκία, που ο Ισλαμισμός έχει καταντήσει ένα αυταρχικό και διδακτορικό καθεστώς. Η Σελήν Σαγέ Μπόκε είναι από πολύ γνωστή οικογένεια με καθηγητές πανεπιστημίου και κατάγεται από την περιοχή του Χατάι, μια συνοριακή με τη Συρία περιοχή όπου υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όπως αναφέρεται, η βουλευτήνα του Λαϊκού Κόμματος βαπτίστηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλεξανδρέτας, που υπάγεται στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, που έχει την έδρα του σήμερα στη Δαμασκό της Συρίας. Το εντυπωσιακό είναι πως η Σελήν Σαγέ Μπόκε είναι βουλευτήνα του Τουρκικού Κοινοβουλίου και παρά τις διάφορες αρνητικές αντιδράσεις, ακόμα και μέσα από το κόμμα της, δεν δίστασε όχι μόνο να βαπτιστεί, αλλά και να το διακηρύξει δημόσια.